Είδαμε τον Παύλο Γκαρσία να είναι στην κερκίδα. Το πρώτο φιλικό είπαμε εδώ στο Φώτης Κοσμάς στην Αλεξανδρούπολη για την FC Αλεξανδρούπολης, όπου με νέο προπονητή τον Ζόραν Στοϊνοβιτς έχει ξεκινήσει την προετοιμασία εδώ και λίγες μέρες. Θα έχετε την ευκαιρία από τη συχνότητά μας να παρακολουθείτε όλη την δραστηριότητα της Αλεξανδρούπολης από τα φιλικά έως και παιχνίδια πρωταθλήματος Κυπέλλου. Και ξεκίνησε το παιχνίδι. Εδώ έχουμε το 0-1. Πολύ γρήγορα για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κλήρωση για το κύπελλο Ελλάδος, όπου θα συμμετέχει και η Αλεξανδρούπολη. Αύριο στις 12 η ώρα. Και 2-0. 0-2. Των παιχτών περιμένουμε να κάνουν διαχείριση των δυνάμεων. Όπως είπαμε, μία εβδομάδα μόλις η FC Αλεξανδρούπολης έχει ξεκινήσει. Και εδώ το 0-3. Καλό σουτ. Και αν παρατηρήσατε, η μπάλα έσκασε στο χορτάρι. Το χόρτο είναι ποτισμένο και πήρε αυτή την πολύ δυνατή ταχύτητα χωρίς να μπορέσει ο Παπαδόπουλος να αντιδράσει. Έχουμε το 0-3. Πεταλωτής. Υψωμένη σημαία και πάλι. Καραγκασίδης. Το σούτ βρήκε η κόντρα και το κόρνερ. Ψηλά πίσω δοκάρι. Μαλτέζος το σούτ ψηλά. Για την FC Αλεξανδρούπολης κάτω από τα δοκάρια τώρα είναι ο Μπόγλου. Ο Δρουγκιδένης στην άμυνα με τον Σωτηράκη τον Λίτσκο, Σιδηρόπουλος, Χατζόπουλος, Μαυρομάτης, Τσιτσεκίδης Ηλίας, η νέα μεταγραφή από την Ξάνθη, Πατσικιώρας, Γκαϊδατζής και ο Θέμελης. Και το 0-4 για την ομάδα του ΠΑΟΚ, η δεύτερη εντεκάδα βαδίζει και αυτή στα χνάρια της πρώτης, γρήγορα, σχεδόν με την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου. Και τώρα έχει και ένα αεράκι υπέρ του ΠΑΟΚ, όπως βλέπουμε απευθείας, και δοκάρι και παραμένει το 0-4. Καλή αυτή η εκτέλεση. Ο Μαυρομάτης. Και πάλι στην επίθεση σέντρα και πολύ καλή επέμβαση του νεαρού Μπόγλου. Κρατάει το 0-4. Και το 0-5. Δίστασε ο Μπόγλου ο τερματοφύλακας να κάνει το κάτι παραπάνω, θεωρώντας ότι ίσως βρει με τα ακροδάχτυλα τα πόδια του επιθετικού. Τον άφησε. Αυτός γύρισε την μπάλα προς το κέντρο της εστίας και εκεί το 0-5. Εδώ έχουμε το 0-6. Με τις γροθιές ο τερματοφύλακας, ο Πατσιόρας ένα γυριστό. Και σε ετοιμότητα και πάλι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Θέμιλης. Πατσιόρας. Βγαίνει ο Γκαϊδατζής. Συμπάει την μπάλα. Και έχουμε... Ήταν τελευταίος παίχτης, εντάξει, τώρα φιλικό παιχνίδι είναι.
Λέω ψάρε την Δεν το είδες. Αμάπια. Και εδώ έχουμε το 0-7. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με αυτό το υπέροχο τέρμα του ΠΑΟΚ. Ένα πολύ δύσκολο φιλικό έδωσε η ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Να γνωρίζουμε ότι τα ελαφρυντικά είναι ότι ξεκίνησε εδώ και μία εβδομάδα να κάνει προπόνηση η ομάδα, καθώς αντιμετώπισε την ομάδα της του ΠΑΟΚ με τρεις εβδομάδες και πλέον μέσα στα γήπεδα, με νεαρούς φιλόδοξους ποδοσφαιριστές. Θα είμαστε και σε ένα άλλο live streaming με την ομάδα της Αλεξανδρούπολης, καθώς θα την ακολουθήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και θα είμαστε παρόν και στην ΓΑΜΑ Εθνική στα γήπεδα εδώ του πρώτου ομίλου.